Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Ελπίζω να είστε όλοι καλά. Καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα βίντεο στο κανάλι μου. Σας ανοίγω βλογκάκι που θα κρατήσει λίγες μέρες. Να κάνουμε έτσι λίγο παρεούλα καθημερινά. Έχω ετοιμαστεί. Τώρα μου μένει να ετοιμάσω τα ζουζούνια και τα δύο. Να πάμε μια βολτούλα, να πάμε να κάνουμε δύο ψώνια, τίποτα ιδιαίτερο, λίγα πραγματάκια, θα σας τα δείξω. Ναι, αυτά. Ο καιρός συνεχίζει να είναι χάλια, φυσάει, βρέχει, σταματάει. Αυτός είναι ο καιρός, αυτή είναι η κατάσταση. Κρύο ιδιαίτερο δεν κάνει, εντάξει. Η υγρασία έχει πάρει πολύ, αυτό είναι που σε τσακίζει, η υγρασία. Και κατά τα άλλα, όλα καλά. Τώρα έχω να σας πω ένα νέο άσχημο για τα μαλάκια μου, τα οποία δεν είναι καθόλου καλά. Σε κάθε λούσιμο χάνω πάρα πολλά μαλλιά, κόβονται σχεδόν από τη ρίζα. Τα έχω πιασμένα έτσι και είναι ο μόνος τρόπος να έχω πιασμένα τα μαλλιά μου. Αυτά εδώ πάνω όλα είναι κομμένα μαλλιά. Είναι ένα καπελάκι εδώ πέρα γύρω γύρω το οποίο είναι κομμένα μαλλιά. Αυτό δεν πιάνεται, τέλος πάντων, κάπως έτσι όλα. Είμαι σε αυτή τη φάση τα μαλλιά μου. Εγώ που νόμιζα ότι το 2024 θα κάνω μαλλιά τέλεια, ναι. Και μπαίνει το 24 και μου πέφτουν όλα τα μαλλιά. Οκ. Σε κάθε λούσιμο χάνω τούφες και κόβονται από πολύ ψηλά. Δεν ξέρω τι θα γίνει και με αυτά. Θα είναι η κατάληξή τους. Σε λίγο καιρό θα πάω σε ένα κομμωτήριο να μου κάνουν ένα κούρεμα κάπως κοντό, να έρθουν όλα κάπως κοντά και βλέπουμε τι θα κάνουμε, πρέπει να βλέποντας και κάνοντας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι πήρα μάλλον ένα μάθημα ότι δεν θα να βάλω βαφές στο κεφάλι μου. Γενικά ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι είμαι της άποψης μαλλιά είναι, τρίχες είναι, δεν τρέχει κάτι αφού δεν είναι θέμα υγείας, δεν με νοιάζει. Αυτή της άποψης συνεχίζω να είμαι. Εδώ βλέπουμε κόσμος λόγω της υγείας του να χάνει μαλλιά. Οπότε εγώ που τα χάνω από βαφές και βλακίες που κάνω στο κεφάλι μου δεν με πειράζει τόσο πολύ. Εντάξει, θα τρελαθώ. Αλλά θα τα κάνω, απλά θα τα κάνω έτσι ένα κούρεμα και παίρνω ένα μάθημα ότι αν θέλω μακριά μαλλιά δεν πρέπει να βάζω βαφές στο κεφάλι μου. Αυτό δεν είναι η πρώτη φορά που τα κόψω κοντά. Είναι τρίτη, τέταρτη, πέμπτη, δεν ξέρω κι εγώ τι. Εννοώ πολύ κοντά. Αλλιώς μια ζωή, τα τελευταία βασικά 6-7 χρόνια είμαι με ένα μαλλί κοντόφι. Ναι, γιατί τα πειράζω συνέχεια αυτό. Αν δεν τα πειράζει, έχει μακριά και ωραία μαλάκια. Οκ. Σας είπα όμως, δεν έχω ιδιαίτερο θέμα γιατί ξέρω ότι δεν είναι θέμα υγείας. Αν είχα κάποιο θέμα υγείας και έχανα τα μαλλιά μου, θα φρικάρει. Τόσο βλέπουμε στην καθημερινότητά μας. Τώρα, επειδή βάζω εγώ βαφές, δεν με νοιάζει τόσο πολύ. Και όσους έχετε καμένα μαλλιά και χάνετε μαλλιά λόγω. Σας πάει, είναι σαν τσίχλα το μαλλί. Μην τρελαίνεστε. Μαλλί είναι, κόψτε το, θα μακρύνει. Και εγώ θα το κόψω λίγο καιρό να βρω ένα ραντεβού σε ένα κομμωτήριο, να μου δώσει έτσι ένα στυλ κάπως τέλος πάντων, να αρχίσει να μακραίνει και να βγαίνει το φυσικό μου. Αυτά. Δηλαδή είναι καμένο σε σημεία που δεν πιάνει καν η βαφή πια, το σκούρο δηλαδή. Δεν πιάνει. Ναι. Αυτά τα νέα. Οπότε προς το παρόν θα με βλέπετε έτσι λίγο πιασμένη τη μαλλιά κάπως. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έχω αυτό το κοτσάκι εδώ πέρα τέλος πάντων, το οποίο είναι πολύ κοντά. Και στο κομμωτήριο να πάω βασικά, δεν ξέρω τι θα καταφέρω να το κάνω αυτό εδώ πέρα. Θα μου πούνε κόψε τα αγορέ τελείως. Τα έχω ξανακάνει αγορέ. Τελείως αγορέ όμως. Καρφάκια τύπου. Τώρα δεν ξέρω τι θα γίνει. Έχω και κιλά τώρα. Παλιά δεν είχα κιλά στο πρόσωπό μου και κάπως μου τέριαζε λίγο το κοντό του πολύ το αγορέ. Τώρα δεν ξέρω. Αχ, αυτά. Λοιπόν. Υπομονή. Θα περάσει και αυτό. Θα τελειώσει το 24 και θα έχω πιστεύω ένα ωραίο μακρύ μαλλί. Ναι.
Γιατί είπαμε, δεν τα ξαναπειράζω που θα μου βοηθήσει το 24. Έχω βάλει στόχο αυτό, έχω βάλει στόχο τη διατροφή, έχω βάλει κάποιου στόχου προσωπικού και άλλα πραγματάκια που δεν σα ενδιαφέρουν αυτά. Τέλο πάντων. Άντε να δούμε πώ θα πάει και αυτό το έτο. Εσεί πώ είστε, πώ περνάτε, πώ είναι τα νέα σα, γράψτε μου και εσεί τι κάνετε. Θα χαρώ πάρα πολύ. Και την εξέλιξη των μαλλιών θα σα τη λέω. Θα δούμε στα επόμενα βιντεάκια τι θα γίνει. Ποια θα είναι αυτή η εξέλιξη. Πόσο κοντό θα γίνει πια. Και τι θα μου πούν στο κομμωτήριο. Θα φρικάρουν. Δεν θέλω να μάθω την αντίδραση τη κοπέλα που θα με δει στο κομμωτήριο με αυτό το μαλλί. Όποια και να είναι αυτή η κοπέλα. Ναι. Και δεν ξέρω, σας λέω, μέχρι να κλείσω ραντεβού μην έχουν πέσει κιόλα. Πραγματικά δεν ξέρω τι θα γίνει πια. Αυτή είναι η κατάσταση. Λοιπόν, σας αφήνω. Θα σας δείξω ό,τι μπορώ σήμερα, γιατί το ξεκίνησα και αργά το βλογκάκι. Και πιο πολλά πράγματα και από αύριο. Φεύγουμε και εννοείται σας παίρνω λιγάκι έτσι μαζί μου. Σας δείχνω λίγο και τη Λιδία εδώ πέρα, η οποία βράχηκε και έκανε παράπονα. Αλλά ποιος θέλει, η Λιδία που βράχηκε, άρα τι να κάνουμε. Πήγαμε τη βόλτα μας. Δεν είναι πολλά πολλά βέβαια καιρό, σας είπα συνεφιασμένος, χάλια κτλ. Αλλά μια βόλτα πήγαμε λίγο να ξεσκάσουμε. Και πήγαμε και από δύο σούπερ περάσαμε. Σταματήσαμε λίγο στον Πάπο και λίγο στο Μάρκετιν. Τα έχω βάλει εδώ σε μια σακουλίτσα όλα και να ξεκινήσω να σας δείχνω. Από Μάρκετιν πήρα λαδόκολα, γιατί τελειώνει η λαδόκολα που έχω. Αντικολλητικό χαρτί ψησίματος σε φύλλα. Βολεύει. Έχει 18 φύλλα μέσα, να μην κάθεσε να κόβεις εκείνη τη στιγμή. Και πήραμε και δύο πατατούλες αυτές εδώ. Λοιπόν, και από Πάπου πήραμε για την τούρτα της Λιδίας για τα γενέθλιά της που είναι σε λίγες μέρες. Κρέμα ζαχαροπλαστικής με γεύση βανίλια. Πήρα τρεις αυτές εδώ. Όπως καταλαβαίνετε μέσα θα είναι απλή, θα έχει απλά βανίλια. Πήρα και φαντεσπάνι με γεύση βανίλια και αυτό. Έχει στον Πάπου και με σοκολάτα, έχει και μάλιστα δύο γεύσεις. Θα το κοιτάξω για επόμενα γενέθλια, θα δω, να έχει έτσι άλλη γεύση. Έχει φαντεσπάνια με γεύση και είναι πάρα πολύ ωραία μου φανήκανε. Λοιπόν, οπότε πήρα φαντεσπάνι, εδώ τρία έχει μέσα, okay. Για να τις κάνω τούρτα. Ζαχαρόπαστες μου λείπουν, αλλά τώρα ήταν κλειστό που ήμασταν έξω, οπότε θα πάρουμε άλλη στιγμή. Λοιπόν, ήθελε δηλαδή αυτά τα γαριδάκια. Πήραμε και αυτά τα chips εδώ πέρα για τη γενέθλιά της. Και αυτά τα επιπλέον σωμάκια. Γιατί τη μία συσκευασία την είχαμε ανοίξει, είχαμε κάνει κάτι sandwich. Οπότε πήραμε να προσθέσουμε, να συμπληρώσουμε πάλι γιατί την άλλη τη χαλάσαμε. Πρόσεχε βρε. Αυτά λοιπόν. Αυτά ήτανε. Δύο πραγματάκια όπως σας είπα. Δεν ήτανε παραπάνω. Και τώρα θα κάτσω να φτιάξω το φαγάκι μας, το οποίο είναι πανέσχολο, γι' αυτό δεν το έκανα νωρίτερα και είναι ωραίο να το φας και ζεστό, έτσι ωραίο. Είναι μακαρόνια με φέτα και σπανάκι και είναι, σας το έχω ξαναδείξει, είναι μούρλια. Οπότε θα το φτιάξω τώρα να φάμε, σας το δείχνω, αυτά. Σας το έχω ξαναδείξει, βάζεις σκορδάκι, βάζεις κρεμμυδάκι, βάζεις σπανάκι. Μακαρόνια από σπανάκι, αλλιώς βάζεις και κανονικά δεν έχεις θέμα, βάζεις και ένα βουλάκι από πάνω και αυγό μέσα στο μακαρόνι και είναι τέλειο. Έβαλα μπαταρίες στο μικρό του φωτάκι γιατί όλο το ξεχνάω να το χρησιμοποιώ για να με βλέπετε καλά και τα βράδια, τώρα είναι βράδυ. Λοιπόν, και έκανα μοντάζ, κατέβασα το βίντεο και ώσπου να κατέβει το βιντεάκι, σκούπισα, σήκωσα και το χαλί, το τίναξα και τα λοιπά και έβαλα και noodles να γίνονται. Έκανα αυτά εδώ πέρα. Αυτό εδώ είναι στα χείλη μου, δεν φεύγει. Λοιπόν, όλες οι λεπτομέρειες τώρα θα τις δω. Λοιπόν, αυτά εδώ τα noodles τέλος πάντων έκανα. Και γίνανε και όλες μέχρι να κατέβει το βιντεάκι και να σκουπίσω. Γίνανε και όλες. Αυτά είναι με λαχανικών. Είχα δοκιμάσει τις προάλλες τον
το με βοδινό ότι ήταν και ήταν πάρα πολύ ωραίο. Και τώρα θα δοκιμάσω και αυτά εδώ των λαχανικών. Να δούμε πώς είναι. Καλύτερο ήταν το βοδινό. Εντάξει. Ήπιο. Τέλος πάντων, θα φάω λοιπόν τα νούντλ και εκεί είναι over ποσότητα μέσα. Δεν είναι όσο εδώ που είναι τα κάτι άλλα. Είναι full ως πάνω. Λοιπόν, αυτά θα ανεβάσω και βιντεάκι. Και θα σας μιλήσω αύριο. Απλά δεν ήθελα να σας κλείσω έτσι απότομα πάλι για σήμερα. Λοιπόν, και όπως σας είπα, έφτιαξα και το φωτάκι εδώ πέρα να σας μιλάω πιο συχνά τώρα τα βράδια. Λοιπόν, γιατί λόγω του φωτισμού δεν σας μιλάω και να πω μπαταρίες ήθελαν, αλλά το ξέχναγα συνέχεια και βαριόμουν να βάζω το άλλο που είναι στην πρίζα, τέλος πάντων το ring light το μεγάλο. Αφήστε που κάτι μου έχει τραβήξει ο Χρήστος και το έχει ψιλοχαλάσει, τέλος πάντων. Αυτά, τώρα καθόμαστε εδώ πέρα, θα φάω αυτό, θα δω λίγο τη σειρά μου, θα ανεβάω το βιντεάκι, μετά βλέπω μια σειρά. Βλέπω μια σειρά, ένα παλιό σύριαλ, τέλος πάντων. Μ' αρέσει να βλέπω παλιά σύριαλ που τότε δεν τα πολύ παρακολουθούσα, αλλά τώρα μ' αρέσουν. Και αυτά, θα σας μιλήσω πάλι αύριο. Θα σας δείξω όλη μας την ημέρα, από το πρωί στο βράδυ. Ναι. Καλημέρα, η επόμενη μέρα και αυτό είναι το πρωινό μου. Ψωμί του τόστ με αβοκάντο. Μ' αρέσει να είναι φούλιωμένο το αβοκάντο. Το λατρεύω έτσι. Αυγουλάκι πάνω και τέλειο πρωινό. Η επόμενη μέρα συνεχίζουμε το βλογκάκι μας. Έκανα το λουσιμαδάκι μου τώρα που βρήκα χρόνο και έχω κοιμήσει λίγο το Χρήστο. Λοιπόν, έφτιαξα και ένα γλυκάκι με ζελέ και μήλο. Είναι απλά ζελέ και μήλο, τίποτα άλλο. Θα σας το δείξω μετά. Σας έδειξα και το πρωινό μου. Αυτά. Θα σας δείξω μετά και το μεσημεριανό μας. Απλή ημέρα σήμερα γιατί έξω βρέχει, είναι χάλιο καιρός κτλ. Θα σας δείξω και τον καιρό τώρα. Και παιδιά, τι βλέπουμε στις ειδήσεις. Τι βλέπουμε στις ειδήσεις πια. Τι άλλο θα ακούσουμε. Τι να πω, δεν ξέρω. Δεν έχω λόγια, δεν έχω λόγια. Με αυτά που συμβαίνουν καθημερινά στον κόσμο, τι να πω, δεν ξέρω. Απελπίζομαι. Τέλος πάντων, για τα μαλλιά, ανέβασα το βιντεάκι, πόσα μηνύματα μου στείλατε. Μηνύματα με καμένα μαλλιά. Τουλάχιστον ήμασταν πάρα πολλές, πάρα πολλές είμαστε, οι οποίες ξεκινάτε κι εσείς έτσι σκούρα μαλλιά τώρα. Κοκκινομάλες, ξανθές, μου στείλατε. Και μετά λέω ότι είμαι εγώ. Δεν είμαστε μόνες, είναι κι άλλες. Αφήστε τα. Υπομονή. Θα τα καταφέρουμε με το μαλλιά, θα ξαναστρώσουμε. Εγώ το μεταξύ περίμενα να μου στείλετε μηνύματα του τύπου σιφτές που τα έκαψες, καλά να πάθεις και τέτοια. Περίμενα τίποτα τέτοια, κάνα πικρόχολο. Ενώ με κακό τρόπο, όχι να είναι τίποτα. Εγώ φταίω, το ξέρω, αλλά όχι με ευγενικό τρόπο που μου γράψατε πάρα πολλές. Μου είπατε πολλές, αφήστε τα ήσυχα τα μαλλιά σου, μην τα βάφεις, αν θες ξέσπασες στο styling και καλά, μην ξεσπάσεις σε κουρέματα και καλά, μην ξεσπάσεις σε εποφές και αυτά. Αυτά δεν είναι, δεν έχω θέμα με αυτά, εννοείται. Αλλά περίμενα να λάβω τίποτα μηνύματα και σχόλια περίεργα, τίποτα, κανένα. Ταυτιστήκατε πάρα πολλές γι' αυτό. Τέλος πάντων, λοιπόν, αυτά. Ήσυχη μέρα μας σήμερα. Είναι και αυτές οι μέρες που είναι έτσι ήσυχες, γιατί σας είπα καιρός χάλια. Θα πηγαίναμε πάλι μια βόλτα σήμερα, αλλά το μετανιώσαμε γιατί κάνει και λίγο κρύο έξω. Μέσα στο σπίτι, ανάβουμε λίγο το air condition, το κλείνουμε, το ξανανάβουμε, το ξανακλείνουμε. Αυτά. Ο καιρός έτσι είναι σήμερα. Τώρα σταμάτησε βέβαια να βρέχει, αλλά είναι κάτω έτσι όλα βρεχμένα. Και εδώ χάλια ο καιρός. Να και εδώ πέρα ζελέ με μήλο, δεν έχει καν προλάβει να παγώσει, πριν λίγο το έκανα. Οπότε το έχω στο ψυγείο να γίνει και θα κόψουμε πιο μετά το βραδάκι να φάμε λίγο. Το μεσημεριανό μας σαλάτα έφτιαξα με ντοματούλα, γκουράκι και φέτα. Ψαροκροκέτες στο φούρνο εννοείται, γιατί τηγανιτές απορροφάνε πολύ λάδι, έχω να τις κάνω χρόνια τηγανιτές μόνο στο φούρνο και πατάτες. Είναι βραδάκι, 9 η ώρα. Είμαστε ξύπνοι
όλοι εκτός από τον Χρήστο, ο οποίος κοιμάται. Προς το παρόν, τέλος πάντων, τα μαλλιά μου στεγνώσανε. Φυσικά, ακόμα είναι λίγο νουπά. Προσπαθώ να μην τα κάνω τίποτα. Τέλος πάντων. Και τώρα η Λιδία ήθελε λίγο ζελέ και έφαγε. Βασικά τι λίγο. Έφαγε αρκετό. Αλλά της αρέσει πάρα πολύ έτσι με φρουτάκι. Της αρέσει πάρα πολύ. Το λατρεύει. Της θυμίζει έτσι επειδή είναι παγωμένο και καλά το παγωτό. Οπότε ξυγελιέται το χειμώνα. Γιατί ζητάει παγωτά. Αλλά το χειμώνα δεν έχουμε παγωτά. Συνέχεια. Άντε μια φορά στο τόσο. Τέλος πάντων. Οπότε ναι. Και της αρέσει πάρα πολύ. Πάμε για ύπνο. Πάμε για ύπνο. Ναι, πάμε ύπνο. Νύσταξες. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Μόλις έκανα παιδιά ένα καφεδάκι σε αυτή την κούπα. Να μου φτιάξει διάθεση. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η κούπα. Με το μη. Το αρχικό του ονόματός μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, και πήρε τώρα. Με το που έκανα τον καφέ και έβαλα και μια τορτίγια για να ψήσω στην τοστιέρα για να πάω για πρωινό και εγώ επιτέλους. Πήρε ο κουρίερ, έρχεται, φέρνει τζάμπο. Φέρνει τζάμπο. Οπότε πιο μετά εγώ θα ετοιμαστώ, θα φτιαχτώ λιγάκι να κάνω και ένα τζάμπο haul. Θα είναι ξεχωριστό βίντεο, έτσι μόνο του. Θα είναι που μόνο. Τώρα που να είναι θα έρθει. Ήρθε, παιδιά, η παραγγελία από τζάμπο. Θα κάτσω εγώ τώρα να πιω τον καφέ μου με ησυχία και μετά θα κάνω τζάμπο haul για να το έχετε να το δείτε εσείς στο κανάλι. Να σας δείξω και το φαγάκι μας σήμερα. Έβρασα μπούτια κοτόπουλου σχεδόν να είναι έτοιμα, δηλαδή ήθελα να είναι λίγο ακόμα, αλλά θα τα βάλω στη γάστρα, οπότε θα γίνουν τελείως. Και τσιγάρισα κρυθαράκι για να πάρει έτσι χρώμα και μετά με το ζωμό που βράσαν τα μπούτια το έριξα μέσα και το άφησα λιγάκι, το ανακάτεψα να πάρει μία βράση χωρίς να γίνει τελείως το κρυθαράκι. Λοιπόν, και το έβαλα μέσα στη γάστρα και αυτό. Το μόνο που έβαλα από μπαχαρικά ήταν πιπέρι, τίποτα άλλο, και έβαλα και ένα κύβο λαχανικών και πραγματικά δεν ήθελε τίποτα άλλο, έβαλα και πελτέ και έγινε πεντανόστιμο και αφράτο το κρυθαράκι και τέλειο. Οπότε αυτό είναι το φαγητό μας για σήμερα, στη γάστρα, υπέροχο. Και εδώ πέρα σας τα δείχνω και σερβιρισμένα, βάλαμε και φέτα να φάμε. Εδώ πέρα είναι του Ανέστη, εδώ πέρα είναι το δικό μου. Και της Λιδίας είναι εδώ πέρα κρυθαράκι, ντοματούλα, φέτα και κοτοπουλάκι που τις βγάζουμε από εμάς κάθε φορά ή από μένα από τον Ανέστη, ένα λάξο το πάμε, γιατί δεν τρώει ποτέ ένα μπούτο ολόκληρο και κοίμησα τα μικρά. Μόλις κοίμησα τα παιδάκια μου με αυτά και με εκείνα, ξεχάστηκα με τις δουλειές και με το ένα και με το άλλο και ούτε εδώ δεν σας γύρισα τίποτα στο vlog. Πόσο μάλλον να γυρίσω και το τζάμπο χόλ και επίσης δεν μπορούσα κιόλας, γιατί δεν θέλω να δει η Λιδία τα πράγματα. Οπότε τώρα που τα έχω κοιμήσει πρέπει να προλάβω να ετοιμαστώ, να δείξω το τζάμπο χόλ, να τα μαζέψω ώστε να... Για θα δει τα δώρα της, είναι εκεί μέσα. Τα πραγματάκια που να βρει, γιατί είναι αθλιά της. Και πρέπει τώρα να προλάβω όσο κοιμάται, γιατί θα ξυπνήσει κανένα μισάωρο, τρία τέταρτα. Έβγαλα και φρυδάκια. Πριν αυτά, οπότε θα ετοιμαστώ τώρα μια μπαμ να γυρίσω το τσάμπο χολ και επιστρέφω και εδώ πέρα στο vlog να σας ξαναμιλήσω. Είμαι έτοιμη να γυρίσω το τσάμπο χολ. Ναι, απλά ετοιμάστηκα, μια μπλουζίτσα που έβαλα, λίγο βάφτηκα και είμαι έτοιμη. Το φως πώς με δείχνει έτσι δεν ξέρω. Να το αλλάξω. Χωρίς φως δεν φαίνομαι καθόλου. Μόλις γύρισα το τζάμπο χολ, είμαι τόσο χαρούμενη. Θα το δείτε και εσείς στο τζάμπο χολ στο επόμενο βίντεο μάλλον. Έξω εννοείται πως έχει νυχτώσει. Εννοείται τα παιδιά συνεχίζουν και κοιμούνται ευτυχώς, οπότε πρόλαβα και γύρισα το τζάμπο χολ και με ησυχία αλλά και χωρίς να δει Λιδία τα πράγματα γιατί είναι για τα γενέθλιά της. Ο καιρός κάνει κρύο. Είπε ο καιρός να μας θυμίσει ότι έχουμε χειμώνα και στη Ρόδο. Καλό είναι αυτό από τη μία, εντάξει. Να θυμηθούμε κι εμείς λίγο ότι έχουμε χειμώνα.
γιατί μας έκανε καλοκαίρι τις προηγούμενες μέρες, αφού πρώτα μας έκανε όντως χειμώνα και έβρεχε και τα λοιπά, είχε κάτι ανέμους και τέτοια, μέχρι και πλοία δεν ταξιδέψανε. Μετά από αυτό μας ξανά έκανε καλοκαίρο και μετά πάλι χάλι καιρό και έτσι το πάει γενικά. Βλέπω κάτι χιόνια στην τηλεόραση, κάτι τέτοιο. Τι καιρό έχει στην περιοχή που είστε? Αλήθεια. Λοιπόν, πήρα και κάτι για τα μαλλιά στο Jumbo Haul που πιστεύω θα με διευκολύνει πάρα πολύ, θα το δείτε όταν ανέβει το βίντεο. Λοιπόν, και αυτά για σήμερα. Αυτό γενικά πρέπει να ήταν και το βίντεο, δεν νομίζω να έχω να σας δείξω κάτι άλλο. Να σας πω μόνο ότι δεν σας έχω ξεχάσει. Θα ανέβει διαγωνισμός σε λίγες μέρες από τώρα. Πρέπει να βρω πρώτα τι θα σας πάρω για δώρο. Και όσοι δεν ξέρετε και δεν καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή γιατί δώρο σας μιλάω, εγώ ανά 1000 συνδρομητές που ανεβαίνω κάνω ένα δώρο από την αρχή του καναλιού. Το πρώτο δώρο που σας είχα κάνει ήταν στους 500 συνδρομητές και μετά ξεκίνησα στους 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000 κόσμο και τώρα στους 11.000. Δεν έχω κάνει και κοντεύουμε τους 12 σε λίγο καιρό. Με τις εγγραφές που κάνετε με ανεβάζετε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και δεν φτάνει μόνο να λέω το ευχαριστώ, θέλω και να σας το δείξω. Οπότε εννοείται πως θα κάνουμε giveaway για τους 11.000 συνδρομητές, δεν σας έχω ξεχάσει. Και μετά εννοείται σε κάποια φάση όταν φτάσουμε θα κάνουμε και για τους 12.000. Το τελευταίο giveaway που είχαμε κάνει ήταν στους 10.000. Αυτά. Αυτά λοιπόν ήθελα να σας πω. Σας αφήνω. Αυτό ήταν το βιντεάκι. Λίγο αλόκοτο, λίγο μία το ένα, μία το άλλο. Τέλος πάντων, ό,τι μπόρεσα σας έδειξα. Το επόμενο βίντεο που θα δείτε θα είναι το Jumbo Haul. Ναι. Το μεθεπόμενο θα είναι τα γενέθλια της Λιδίας. Μετά θα δείτε ένα βλογκάκι, θα σας γυρίσω απλό γενικά, αλλά έχω να πάω οδοντίατρο και τα λοιπά, οπότε θα σας πάρω μαζί μου γιατί φοβάμαι, άπειρα φοβάμαι. Και μετά έχουμε το επόμενο vlog, θα είναι καινούργια νυχάκια που θα κάνω επιτέλους. Έχω καθυστερήσει πάρα πολύ, αλλά είχαμε βρει πολύ αργά ραντεβού με την κοπέλα που μου τα κάνει, τέλος πάντων. Οπότε μετά έχουμε και new nails. Οπότε αν έχετε καμία ιδέα, στείλτε νυχάκια. Στείλτε καμία ιδέα, ξέρετε εσείς που μου θέλετε όταν σας ζητάω βοήθεια για νύχια και μου στέλνετε μηνυματάκια στο Instagram. Στείλτε μου τα νύχια σας, να δω τι έχετε κάνει εσείς, μήπως ζηλέψω κανένα νυχάκι σας να κάνω. Έχω κάνει πολλές φορές νύχια από κοπέλα που μου έχει στείλει τα νύχια της και μου λέει έμαθες κάντα και μου δείχνει το σχέδιό της και τα έχω κάνει. Να ξέρετε. Και παλιά και τώρα, πρόσφατα. Λοιπόν, αυτά. Οπότε στείλτε μου καμιά ιδέα, στείλτε μου τα νυχάκια σας να πάρω καμιά ιδέα να τα κάνω τώρα για τον επόμενο μήνα. Θα τα κάνω τώρα Γενάρη μέχρι Φλεβάρι. Οπότε υπολογίστε ότι θα είναι μέχρι το Φλεβάρι και μου στέλνετε και χρωματικά με μήνες και αυτά που ταιριάζουν στους μήνες. Δεν ξέρω που τα βρίσκετε. Λοιπόν, οπότε στείλτε μου να πάρω καμιά ιδέα να τα κάνω. Αυτά, φιλιά πολλά, σας αφήνω γιατί σε λίγο θα ξυπνήσει η Λιδία και θα θέλει να ζωγραφίσουμε, να παίξουμε με τις πλαστελίνες και να τις αφιερώσω να δείτε κι άλλο χρόνο μέσα στο υπόλοιπο τέλος πάντων της ημέρας. Αυτά. Φιλιά πολλά, να περνάτε όμορφα, να χαμογελάτε και τα λέμε πάρα πολύ σύντομα σε επόμενο βιντεάκι. Γεια σας!